Κυρία Σύχρα, καλή χρονιά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Καλή χρονιά και εσάς. Όλα καλά να πάνε, υγεία να έχουμε πάνω απ' όλα. Και εύχομαι μια καλή τηλεοπτική χρονιά. Μια δύσκολη τηλεοπτική χρονιά, όπως κάθε χρόνο δηλαδή. Δεν αλλάζει νομίζω τίποτα πάνω σε αυτό. Χειρότερα γίνονται τα πράγματα και όχι καλύτερα. Έκλεισε εσύ ως το πρώτο μισό της σεζόν. Mm. Ποιο πρόγραμμα πιστεύετε ότι έχει έτσι πάρει μια μικρή νίκη? Έχει πάρει ο Γρηγόρης Αρναούτογλου με τον εκατομμυριούχο του. Επίσης, μεγάλη νίκη θα έλεγα και του Γιώργου Λιάγκα στο πρωινό. Όπως φυσικά και η Κατερίνα Καινούριου. Είναι η νικήτρια της πρωινής ζώνης και αυτή. Μιας και αναφέρετε τον κύριο Αρναούτογλου, είναι μια χρονιά διαπραγματεύσεων και για εκείνο. Πιστεύετε τελικά ότι θα παραμείνει στον αντένα? Ναι, μεν γίνονται κάποιες συζητήσεις. Έχουν καθυστερήσει πάρα πολλές συζητήσεις, όπως έχουν καθυστερήσει και με τον Γιώργο Λιάγκα. Ο Σανούπο λοιπόν πρέπει να τελειώνουν και με αυτό. Αλλά όλα βαίνουν θετικά και το τελικό πρόσημο θα είναι επίσης πολύ θετικό. Πιστεύετε τελικά ότι θα δούμε την ανατροπή το πρωινό να το αναλαμβάνει ο Γρηγόρης? Όχι, με τίποτα. Νομίζω ότι ο Γρηγόρης έχει τέτοιες βλέψεις. Η Φέη Σκορδάκ είναι μια παρουσιάστρια που και για εκείνη λήγει το συμβολό της φέτος. Ξέρω ότι ο Αντένα της έχει κάνει κρούση. Κάποιοι έλεγαν μου έλεγαν λίγες μέρες πριν ότι και το Μέγκα της είχε κάνει κάποιες κρούσεις. Η Φέη, επειδή της αξίζει πολύ καλύτερο μέλλον στην τηλεόραση, γιατί τη θεωρώ μία από τις παρουσιάστες της πρώτης γραμμής, φαντάζομαι ότι θα κάνει κάποια άλλη επιλογή. Δεν θα το αφήσει έτσι. Επειδή είμαστε στη Φέη Σκορδά, δεν μπορώ να σας ρωτήσω για το σχόλιο της Νάς Παλετσάκη πως ο Γιώργος Λιάγκας την έδειξε ως παρουσιάστρια πρώτης γραμμής με το γάμο τους. Κοίτα να δεις τώρα, δεν την ανέδειξε, της έδωσε ένα boost παραπάνω, γιατί ήταν η εποχή εκείνη, η Νανά Παλιτσάκη ξέρω πολύ καλά και καταλαβαίνω πολύ καλά επίσης πως το είπε. Γνωρίζω ότι εκείνη την περίοδο η Φέη ήταν στο Άλτερ, παρουσίαζε μία, ήταν και άλλες εποχές τελείως διαφορετικές, όπου υπήρχε ένα πολύ σκληροπυρηνικό gossip εκείνη την περίοδο και τα λέγαμε όλα. Ότι υπήρχε το λέγαμε σε gossip. Όχι ότι δεν υπήρχε ρεπορτάζ, γιατί υπήρχε ρεπορτάζ και αν θυμάμαι καλά το πολύ μπλα μπλα το απάρτιζαν και πολύ καλοί δημοσιογράφοι που σώζανε καμιά φορά τη Φέη. Τι εννοώ σώζανε? Ότι η Φέη τότε προερχόταν από το TV Μακεδονία, ήταν μια άπειρη κατά βάση παρουσιάστρια η οποία έγινε πιο έμπειρη με την πάροδο του χρόνου και η μεταγραφή της σαφώς στο Μέγκα μαζί με τον Γιώργο Λιάγκα ήταν αυτή που την ανέβασε, της έδωσε ένα boost αυτό που είπα πριν και την ανέβασε 1, 2, 3 σκαλιά παραπάνω. Survivor 2024 επέστρεψε. Πιστεύω ότι είναι μια από τα ίδια. Δεν έχει αλλάξει κάτι. Πρώτη χρονιά του Νίκου Μουτσίνα που είναι εκτός από την ελληνική τηλεόραση. Ναι. Σας έλειψε εσάς? Τι να σου πω τώρα, έχει τόσα πολλά προγράμματα η ελληνική τηλεόραση πλέον που δεν προλαβαίνω να δω αυτά που μου αρέσουν κιόλας κάποιες φορές. Να περιμένουμε άμεσα την τηλεοπτική του επιστροφή, πιστεύετε? Ναι, να τον πάρω τηλέφωνο να τον ρωτήσω, γιατί εγώ δεν το ξέρω προσωπικά και δεν νομίζω. Ο Μουτσίνας είναι ένας άνθρωπος ο οποίος πλέον έχει σφραγίσει την τηλεοπτική του παρουσία και όποτε θέλει επιστρέφει, όποτε θέλει δεν επιστρέφει. Είναι δική του πλέον απόφαση. Θέλω λίγο να μου κρίνετε και την Κατερίνα Καραβάτου, δεύτερη χρονιά στην παρουσίαση αυτού του project. Πώς τη βλέπετε? Κοίτα, θεωρώ ότι αδικείται σε αυτό το project η Κατερίνα Καραβάτου. Όχι αδικείται σαν παρουσιάστρια, γιατί δεν σβήνουμε τίποτα από το παρελθόν που έχει κάνει. Θεωρώ όμως ότι κάλλιστα θα μπορούσε να κάνει κάτι καλύτερο. Αυτό που ξέρει, το πρωινό, ναι, το πήγαινε πάρα πολύ καλά. Προτιμούσατε την Κωνσταντίνα Σπυροπούλου στην παρουσίαση, ας πούμε? Όχι, ούτε την Κωνσταντίνα Σπυροπούλου προτιμούσα στην παρουσίαση. Εάν με ρωτάς ανάμεσα σε αυτές τις δύο ποιες προτιμώ, ναι, βεβαίως προτιμώ την Κατερίνα Καραβάτου, όχι τη Σπυροπούλου. Η Ιωάννα Μολέσκου είναι και αυτή μια παρουσιάστρια που απέχει από την τηλεόραση. Θα βλέπατε κάποιο project που να της αντιστοιχεί στην παρουσίαση τουλάχιστον? Κοίτα, νομίζω ότι η Ιωάννα Μολέσκου, το έχω ξαναπεί, ότι εμένα μου άρεσε πάρα πολύ σαν παρουσιάστρια. Δεν μου άρεσε στον Sky, στον ρόλο που της έδωσαν να παίξει. Εντός εισαγωγικών το να παίξει. Mm. Και το λέω πολύ συγκεκριμένα, ότι πήρανε μία κοπέλα, η οποία ήρθε από την Κρήτη.
που την είχαμε αγαπήσει από την Κρήτη. Ήταν ένα λαϊκό, φαινόταν ένα λαϊκό κορίτσι που τσαλακωνότανε, που έκανε νάζια, που είχε ένα απίστευτο ταμπεραμέντο. Προσπάθησα να κάνω κάτι άλλο. Αυτό το κάτι άλλο που μας σερβίρισαν δεν άρεσε στον κόσμο. Και ξαφνικά όλα άλλαξαν. Και ξαφνικά η Άννα Μαλέσκου έμεινε εκτός τηλεόρασης. Λάθος. Κακός, αν με ρωτάς. Και αν επιστρέψει όμως, θα την ήθελα να επιστρέψει ως Ιωάννα της Κρήτης και όχι ως Μαλέσκου του Sky. Θέλω να σας πάω στην Ελένη Μενεγάκη. Είδαμε πρόσφατα σε κάποιες δηλώσεις που είπε ότι θα περιμένουμε κάποιες αλλαγές. Τώρα αναφερόταν στην εκπομπή, στο συμβόλαιό της τελικά με το Μέγκα. Εσείς τι πιστεύετε ότι θα γίνει? Κοίτα, το συμβόλαιό της λύγει. Τώρα δεν ξέρω αν το Μέγκα μπορεί να της εξυπηρετήσει τις απαιτήσεις της, γιατί η Ελένη σαφώς, η Ελένη Μενεγάκη είναι η Ελένη Μενεγάκη και έχει κάποιες απαιτήσεις. Υπάρχει μια άλλη όμως περίπτωση και ένα άλλο ρεπορτάζ επίσης που λέει ότι η πρόταση θα γίνει στην Ελένη Μενεγάκη για βραδινή εβδομαδιαία εκπομπή. Υπάρχει και αυτό το σενάριο. Για να δούμε ποιο από τα δύο θα κάτσει. Πιστεύετε δηλαδή ότι θα δούμε και δεύτερη αποχώρηση της Ελένης από την τηλεόραση? Γιατί όχι. Δεν εξαρτάται νομίζω η Ελένη Μενεγάκη από την τηλεόραση. Δεν νομίζω ότι... Νομίζω μετά από τόσα χρόνια πια έχει γίνει μια αγαπημένη συνήθεια.